Μπορείτε να σκεφτείτε μια στιγμή που κράτησε πολύ περισσότερο από μια στιγμή, αλλά εσείς νομίζατε ότι ήταν μόνο ένα λεπτό και ήταν όλα τόσο εύκολα, όλα τόσο ήρεμα, όλα τόσο αβίαστα. Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να είσαστε σε αυτές τις στιγμές ροής, κατά παραγγελία, κάντε like, κάντε subscribe και πάμε. Γεια σα, είμαι είδος, από τον Σμαλέρου, η η δική σα coach και βλέπετε την εκπομπή Καλύτερα γίνεται για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη δείτε. Αυτή η ροή που μου αρέσει να λέω και σκεφτείτε, έβγαλα Νάμα την πλατφόρμα, την νούμερο ένα πλατφόρμα coaching και αυτοβελτίωσης, Νάμα Tribe, εδώ την έβγαλα νάμα, γιατί είχα στο μυαλό μου αυτή τη ροή. Νάμα τι σημαίνει. Νάμα σημαίνει το νερό που αναβλύζει από την πηγή και ρέει και ξεπερνά εμπόδια. Αυτό είναι η ροή. Η ροή λοιπόν είναι όταν είμαστε αφοσιωμένοι σε κάτι, όταν είμαστε πραγματικά εστιασμένοι απόλυτα σε αυτό που κάνουμε. Και τα χαρακτηριστικά της ποια είναι. Ότι χάνουμε την αίσθηση του χρόνου, χάνουμε την επαφή με πράγματα όπως το εγώ μας, πράγματα όπως οι φυσικές μας ανάγκες ξαφνικά. Δεν πεινάμε, δεν διψάμε, Απλώ είμαστε εκεί συντονισμένοι. Φορέ που μπορεί να σα είναι πολύ εύκολο να θυμηθείτε ε, και ήσασταν σίγουρα σε ροή, είναι όταν συζητάτε ερωτευμένοι. Κάθεσαι λοιπόν με τον ερωτά σου απέναντι και συζητά κάτι και ο χρόνο δεν έχει σημασία. Εσύ δεν έχει σημασία, μόνο αυτή η στιγμή έχει σημασία. Και πριν το καταλάβει, έχουν περάσει δύο ώρε και συνομίζει ότι ήταν μόνο ένα λεπτό. Το ίδιο συμβαίνει όταν. Κάνουμε μια δουλειά που μας αρέσει. Όταν ξεκινάς να γράφεις, ένας συγγραφέας, εγώ όταν ξεκινήσω να γράφω μπορεί να ξεχαστώ. Ε, όταν ξεκινάω να σκέφτομαι για τα επόμενα επεισόδια, δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Το χαρακτηριστικό της ροής, θέλω να το ξέρετε αυτό, είναι ότι έχει ένα στόχο η ενέργεια που αφοσιώνουμε. Έχει ένα στόχο. Δεν βρίσκεσαι σε ροή όταν παίρνει το κινητό σου και κάθεσαι και απλά ξεχνιέσαι. Ή όταν αλλάζει κανάλια και σε παίρνει ύπνο. Αυτό δεν είναι ροή. Αυτό είναι ξεχνιέμαι, μουδιάζω, ξεμουδιάζω, όπω θέλετε πείτε το. Ροή είναι όταν ξαφνικά φέρουμε ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Θα μου πει γιατί μίλησα για του έρωτε. Γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ένα στόχο. Υπάρχει ο στόχο να είμαι θελκτικός, υπάρχει ο στόχο να καταλάβω τον απέναντί μου, υπάρχει ο στόχο να δημιουργήσω κάτι μαζί. Ακόμα πιθανώ και μια οικογένεια. Άρα υπάρχει ένα στόχο. Ροή λοιπόν είναι αυτό το ευχάριστο, υπέροχο, παραγωγικό ε, κομμάτι του χρόνου, το οποίο Μερικέ φορέ μα έρχεται αυθόρμητα και όταν κάτι μα αρέσει, αλλά πολλέ φορέ μα είναι χρήσιμο να μπορούμε να το δημιουργήσουμε και να το ανακαλέσουμε κατά παραγγελία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μοιραστώ πέντε τρόπου για να μπορέσετε να φέρετε τη ροή στη ζωή σα με το πάτημα ενό μικρού κουμπιού εσωτερικού πάντα. Το πρώτο είναι να επιλέξετε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το να θελήσει να βρεθεί σε ροή και απλώ να κάτσει έτσι και να περιμένει να σκεφτεί τι θα κάνω, για ποιο λόγο να μπω σε ροή. Αυτό δεν είναι ροή. Αυτό στον μου τον κόσμο λέγεται χάσμα Πιο ευγενικά μπορώ να το πω προς, από προσωματολισμό, μπορώ να το πω άγνοια, κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα όμω για να μπει σε ροή θέλει να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Το δεύτερο τύπο που έχω να σα δώσω είναι να βρείτε την κατάλληλη ώρα τη ημέρα. Δεν είμαστε όλοι παραγωγικοί την ίδια στιγμή. Άλλοι είναι νυχτοπούλια, άλλοι είναι πρωινοί τύποι. Προφανώ Κανένας δεν είναι παραγωγικός αν είναι πάρα πολύ ξενυχτισμένος, πάρα πολύ άυπνος, πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Έχει βγει πέντε βράδια στη σειρά και μετά επειδή είναι βραδινός τύπος το έκτο κάθεται να μπει σε ροή για να παράξει εγώ. Δεν θα δουλέψει. Όμως, σαφώς πρέπει να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας και να βρούμε πότε εμάς το μυαλό μας δουλεύει καλύτερα. Το ίδιο είναι με τη γυμναστική. Για άλλου ανθρώπου είναι πιο εύκολο το πρωί, για άλλου το βράδυ. Το ίδιο είναι με τη συγγραφή, το ίδιο είναι με το οποιοδήποτε έργο έχετε να παράξετε. Κοιτάξτε να δείτε πότε εσεί αποδίδετε περισσότερο και υπό ποιε συνθήκε εννοείται. Το τρίτο tip, και ίσω είναι το σημαντικότερο από αυτά που θα σα πω σήμερα, είναι να ισορροπήσετε την πρόκληση με τι δεξιότητέ σα. Τι σημαίνει αυτό. Αν δεν είναι αρκετά προκλητικό κάτι, αν δεν είναι κάτι το οποίο θέλει να το πετύχει, αλλά δεν το έχει πετύχει ακόμα, θα βαρεθεί. Αν απ' την άλλη είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ ε, μακριά από τι δεξιότητέ μα, τότε θα αποκαρδιθούμε. Άρα, τι θέλουμε, θέλουμε να ζυγίσουμε το επίπεδο τη πρόκληση, το πόσο δηλαδή απαιτητικό είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, με τι δεξιότητέ μα, πόσο δηλαδή είμαστε σε θέση, ναι, να τι στρετσάρουμε λίγο αλλά να έχουμε κάτι σαν μαγιά για να το πετύχουμε. Τέταρτο τύπο που δεν θα μπορούσε να λείπει. Βγάλτε από το οπτικό σας, ακουστικό σας και συναισθηματικό σας πεδίο οποιοδήποτε περισπασμό. Δεν μπορεί να θέλεις να δημιουργήσεις ροή και να έχεις ένα κινητό που κάνει πιν-πιν. Δεν μπορεί να έχεις Ροή όταν πετάγονται μηνύματα ή τα νέα στο κομπιούτερ σου. Δεν μπορεί όταν ο σκύλος σου πιθανώς γαυγίζει, όταν σε φωνάζει η μαμά σου ή ο σύζυγός σου ή το αφεντικό σου να κάνεις και κάτι άλλο. Σίγουρα δεν μπορεί όταν προσπαθείς να κάνεις multitasking. Προσπαθείς λοιπόν να κάνεις πολλά διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να έχεις πολλούς διαφορετικούς στόχους, αλλά όταν αποφασίσεις να δημιουργήσεις αυτό το state of mind, αυτή την πνευματική κατάσταση της ροής, τότε θα είναι για έναν ξεκάθαρο στόχο. Αν μπλεχτείς με πολλά, το σύστημα απλά δεν θα σου δώσει αυτό που θέλεις. Και τέλο, αυτό που έχω δει να βοηθάει πάρα πολύ είναι να δημιουργήσετε ένα μικρό τελετουργικό. Μπορεί να είναι να έχω φροντίσει από το προηγούμενο βράδυ να έχω κοιμηθεί καλά για να είμαι ξεκούραστο. Μπορεί να είναι ε, πριν κάτσω να φέρω το νερό μου ή το τσάι μου ή τον καφέ μου στο γραφείο μου για να με χρειαστεί να σηκωθώ, να βάλω τη μουσική που με εμπνέει, να ανεβάσω τα φώτα, να χαμηλώσω τα φώτα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε βοηθάει τον καθέναν. Κάτι από αυτά, όλα μαζί αυτά, αλλά βρείτε. Τι είναι αυτό που θα σας βάλει στην διάθεση, στο mood που λέμε, για να μπείτε σε ροή. Ε, αυτό που θέλω να προσέξετε εδώ είναι μην σας πάρει περισσότερο χρόνο να προετοιμάζετε το έδαφος μέχρι να καθίσετε. Κάποια στιγμή οφείλει να κάτσεις και να ξεκινήσεις. Οπότε όλα αυτά πρέπει να είναι μικρά, πρέπει να είναι γρήγορα, πρέπει να είναι αβίαστα και να ξέρετε από πριν θα κάνω μία, δύο, τρεις κινήσεις, τσουπ, θα καθίσω και πάμε. Θα λειτουργήσουν αυτά τα tips. Κάθε φορά, όχι. Αλλά όσο το εξασκείτε, πιστέψτε με, θα μπορείτε πολύ πιο εύκολα να μπείτε σε αυτή την πνευματική κατάσταση, η οποία θα σα ωφελήσει σε πάρα πάρα πολλά επίπεδα. Είμαι η Δόκτωρ Μαλέρου και μην ξεχνάτε, έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα και εμεί είμαστε εδώ να σα βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε και να τα απολαύσετε. Και ιδανικά να τα αποκτήσετε εύκολα και αβίαστα. Με ροή. Κάντε like, κάντε subscribe και μοιραστείτε αυτό το βίντεο με κάποιον που μπορεί να βοηθηθεί ή που μπορεί να παλεύει με τα χίλια δύο που είναι μπροστά του και αδυνατή να μπει σε ροή. Σας περιμένω στο namatribe.gr, τη νούμερο 1 βραβευμένη πλατφόρμα coaching και αυτοβελτίωσης για πολύ περισσότερο βάθο και ανάλυση σε όλα αυτά τα θέματα και φυσικά ζωντανό coaching μαζί μου. Κάντε like, κάντε subscribe. Και πάνω απ' όλα, δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.